Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο νέος δικαστικός χάρτης της κυβέρνησης έχει συναντήσει, και δικαίως λέμε εμείς, τις αντιδράσεις των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, των δικαστικών υπαλλήλων, της πλειοψηφίας των αυταπασχολούμενων δικηγόρων, του μεγαλύτερου μέρους των δικαστικών και φυσικά έχει συναντήσει και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι μια αδιαφυσβήτητη πραγματικότητα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να την κρύψει, όσο κι αν πασχίζει να κάνει το μαύρο άσπρο, όσο κι αν μιλάει για μια μεταρρύθμιση που δήθεν εκκρεμούσε από την εποχή του Βενιζέλου, ευτυχώς που πήγε μόνο 100 χρόνια πίσω, όσο κι αν προσπαθεί με παραπλανητικούς τίτλους και χαρακτηρισμούς να εξοραίσει το νομοσχέδιό της. Τι λέει η κυβέρνηση ότι κάνει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δήθεν μια ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και μια χωροταξική αναδιάρθρωση. Τι είναι αυτό όμως που δεν λέει, ότι εδώ δεν μιλάμε για μια απλή ενοποίηση, που κι αυτό ακόμη από μόνο του θα ήταν πολύ προβληματικό όταν ενοποιείς δικαστήρια με διαφορετική καθήλυνα αρμοδιότητα. Αλλά μιλάμε για συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστικών υπηρεσιών. Αυτό φέρνει το νομοσχέδιο. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις δικαστικών υπηρεσιών. Τι άλλο λέει η κυβέρνηση? Ότι δήθεν από αυτόν τον νέο δικαστικό χάρτη θα προκύψει εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού για να προχωρήσει η επιτάχυνση των διαδικασιών και της δικαιοσύνης συνολικότερα. Τι είναι αυτό που πάλι δεν λέει? Ότι αυτή η επιτάχυνση δεν θα αφορά τα λαϊκά στρώματα, δεν θα αφορά τους εργαζόμενους, δεν θα αφορά τους απλούς πολίτες που έχουν ανάγκη από μια εύκολη και φτηνή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους, ειδικά οι πιο αδύναμοι, αλλά αυτή η επιτάχυνση θα αφορά τις υποθέσεις μεγάλου οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Όπως θα υπάρχουν δηλαδή νοσοκομεία και χειρουργία δύο ταχυτήτων για αυτούς που έχουν να πληρώσουν και να μπουν πρώτοι στη σειρά και για αυτούς που δεν θα έχουν να πληρώσουν, όπως θα υπάρχουν πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων, τα δημόσια με πιο δύσκολους όρους και αυστηρούς πρόσβασης και ιδιωτικά όπου κριτήριο θα είναι το οικογενειακό πορτοφόλι, έτσι θα υπάρχουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια ακριβώς λογική και δικαστήρια δύο ταχυτήτων. Τα fast-track δικαστήρια των μεγάλων υποθέσεων και όσων έχουν να πληρώσουν και τα δικαστήρια για τον Κοσμάκη, για τον οποίον θα ορθωθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο και ένα ακόμη πιο απροσπέλαστο τείχος για την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Αυτή η εκτίμηση που κάνει το ΚΚΕ είναι μια εκτίμηση αυθαίρετη ή στηρίζεται σε κάποια δεδομένα? Στηρίζεται πρώτα και κύρια στο ίδιο το κείμενο του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στην αιτιολογική έκθεση που καθαρά και εξάστερα αναφέρεται ότι στόχος είναι η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μέσα από τη γρήγορη επίλυση των νομικών διαφορών. Και φυσικά στα ειρηνοδικεία τα οποία καταργείται δεν πάνε ούτε οι μεγαλοπιχειρηματίες ούτε οι επενδυτές τους οποίους αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Για παράδειγμα, στο ειρηνοδικείο Αχαρνών που καταργείται και το οποίο καλύπτει μια περιοχή με 250.000 πληθυσμό ή στο ειρηνοδικείο Καπανδρητίου που επίσης καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική έκταση, δεν πάνε επενδυτές, πάει ο απλός κόσμος, πάνε φτωχά λαϊκά στρώματα σε περιοχές μάλιστα με πάρα πολλά προβλήματα προκειμένου όσο είναι δυνατόν να βρουν το δίκιο τους και να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτός ο κόσμος πάει στα ειρηνοδικεία. Και θα πρέπει να εξηγήσετε σε αυτόν τον κόσμο και θα πρέπει ιδιαίτερα να εξηγήσουν οι βουλευτές στην Ανατολική Αττική της Νέας Δημοκρατίας ή σε άλλες περιοχές πώς θα διευκολυνθεί αυτός ο κόσμος ή πώς θα επιταχυνθεί η υπόθεσή του όταν αντί για ένα ειρηνοδικείο που είναι δίπλα του και σχετικό είναι και αυτό, θα πρέπει να κάνει μία απόσταση 2 και 3 ωρών για να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να απαντήσετε, που αποδεικνύουν ότι κάθε άλλο παρά επιτάχυνση και διευκόλυνση υπάρχει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που έχουν ανάγκη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεύτερο ζήτημα.
Η εκτίμηση αυτή που κάνουμε στηρίζεται επίσης στην ίδια την εμπειρία από αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις εντός πάραν πολλών εισαγωγικών όλων των κυβερνήσεων για τη δικαιοσύνη ή άλλες συναφείς υπηρεσίες. Εγώ προσωπικά θυμάμαι πάνω από 10 νομοσχέδια τα τελευταία χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις που όλα αυτά τα νομοσχέδια ευαγγελίζονταν τον στόχο της επιτάχυνσης. Και τελικά το μόνο που έκαναν και το μόνο που κατάφεραν ήταν μια πιο ακριβή δικαιοσύνη, πιο ταξική, πιο εχθρική και πιο δυσπρόσιτη για το λαό και τους εργαζόμενους. Από την αύξηση των παραβόλων και τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, την αναθεώρηση των κωδίκων, μέχρι την ιδιωτικοποίηση τομέων της δικαιοσύνης, όπως ήταν η μεταφορά ύλης από την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων στους δικηγόρους, όπου για μια ένορκη βεβαίωση των 5 ευρώ στο ειρηνοδικείο, τώρα κάποιος θα πρέπει να πληρώνει πολύ περισσότερο, ή την ψηφιοποίηση, την περίφημη της δικαιοσύνης, που κι αυτή διαφημίζεται ως πανάκια και φάρμακο δια πάσα νόσο. Μπορείτε όμως να μας πείτε, όλοι εσείς οι οπαδοί της ψηφιοποίησης, ποια είναι η εμπειρία από την αντίστοιχη εφαρμογή της ψηφιοποίησης, για παράδειγμα στα κτηματολόγια, όπου μια πράξη αγοραπολισίας, μια εξάλληψη υποθήκης που πριν 10 χρόνια διεκπεραιώνονταν σε 5 και σε 10 μέρες, τώρα πρέπει να περιμένεις 1 και 1,5 χρόνο. Σε υπηρεσίες υποστελεχωμένες, με ελλιπές προσωπικό που η ψηφιοποίηση απλά την ψηφιακή ουρά, την φυσική ουρά την έκανε ψηφιακή ουρά. Και ποιες πράξεις καταχωρούνται και εκεί κατά προτεραιότητα? Αυτές που αφορούν μεγάλα επενδυτικά σχέδια, υψηλά τιμήματα, και το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τα δικαστήρια. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα του κεφαλαίου, που θέλει μια δικαιοσύνη στα μέτρα τους και στην απόλυτη υπηρεσία τους. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και το νομοσχέδιο αυτό είναι ενταγμένο στους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φτιάχτηκε με κριτήριο τις ανάγκες των μεγάλων ομίλων και όχι φυσικά τις ανάγκες του λαού. Και είναι τεράστια υποκρισία των άλλων κομμάτων που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μια μεριά να εξυμνούν το Ταμείο Ανάκαμψης και από την άλλη μεριά να συσκοτίζουν τους πραγματικούς τους στόχους ή να εξαντλούν την κριτική τους στον τρόπο και τη διαφάνεια της κατανομής των κονδυλίων και όχι στο ίδιο το περιεχόμενό του. Είναι προφανές λοιπόν ότι εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστών που ζητούν την απόρριψή του και ζητούν επίσης την κάλυψη όλων των αναγκών σε προσωπικό, σε μέσα, σε υλικοτεχνική υποδομή.